τώρα στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας και επισκεφτείτε το site της Camelot www.camelot.gr. Κάντε το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας και σε αυτούς που αγαπάτε. Και θα με θυμηθείτε. Imperial Plus. Βάλτο κατευθείαν στο πλυντήριο. Μα έχει ξεραθεί! Το νέο Fairy Platinum καθαρίζει καλύτερα από τη νούμερο 1 σε πωλήσεις ταμπλέτα. Ακόμα και τα πιο σκληρά λείπει με την πρώτη, αλλά και τα συσσωρευμένα λείπει από το φίλτρο. Στην Ήπειρο έχουμε την καλύτερη συναγή για το Πάσχα. Την παράδοση. Βούτυρα Ήπειρος. Ιδανικά για παραδοσιακές συνταγές. Δυσκυλιότητα. Εμπιστεύομαι τον Dulcolax. Dulcolax στη σκία για δράση σε 6 έως 10 ώρες. Dulcolax υπόθετα για ανακούφιση σε λίγα λεπτά. Και Dulcogas για το φούσκωμα. Και τώρα νέο Dulcosoft για φυσική αίσθηση ανακούφισης. Η οικογένεια Dulco έχει τη λύση για τη δυσκυλιότητα. Το Στάκι! Τώρα το Στάκι Παριζάκι μόνο 1,49 δαν. Θρεπτικό και υγιεινό και τόσο απολαυστικό. Το Digestive έχει την καλή του πλευρά και την καλύτερη. Digestive Παπαδοπούλου. Το καλύτερό μου. Τι να κάνουμε. 7 ευρώ οι κατεψυγμένες. Το ξέρει και αυτό. Δεν και μπορώ. Αυτό δηλαδή. Έκανα την Κυριακή. Χριστέ μου, Παναγία μου. Για πάμε να συναντήσουμε τον αγαπημένο μου και τον κοντοχωριανό μου επίσης, γιατί είναι γειτονάκι καλό, ο Σταύρος ο Νικολαίδης. Πού? Είναι δικός μας, Πικερμιώτης. Α, είναι εσύ. Ναι, το αγόρι μου. Ναι, αμέ. Η Κατερίνα Χατζιωάννου τον συνάντησε και μας πει πολύ όμορφα πράγματα. Πάμε. Πρωταγωνιστής στην παράσταση «Μέχρι θανάτου» μαζί με τη Φέδρα Δρούκα στον Πολυχώρο Αθηναής. Είναι η ιστορία ενός επίδοξου συγγραφέα του Φέλιξ, όπου εισβάλλει ένα βράδυ στο σπίτι του μια κοπέλα όπου κι αυτή θέλει να γίνει ηθοποιός, νομίζω ότι είναι μοντέλο, αλλά κατά βάση είναι πόρνη. Και μέσα από έντονες συγκρούσεις αυτοί οι δύο άνθρωποι φτάνουν να ερωτευτούν. Η περισσότερη ρόλη που έχεις υποδοθεί είναι κωμική. Σε τρομάζει ο ρόλος ο πιο δραματικός? Καθόλου, ίσως από τον επιδιώκω και το θέλω. Δυστυχώς, λίγο στην Ελλάδα λειτουργούμε πολύ με τις ταμπέλες. Το έτοιμο, δηλαδή για αυτό το ρόλο ποιος κάνει, ποιος ταιριάζει εμφανισιακά ή σαν ιδιοσυγκρασία, αυτός. Δύσκολα σκέφτονται κάτι αντίθετο. Διάβασα σε παλιότερη συνέντευξή σου που είχες πει ότι πλέον στην Ελλάδα της κρίσης και δύσκολα κάποιος θα δώσει ρόλο σε έναν 45χρονο. Δεν θα με σκεφτούν εύκολα για ρόλους 45χρονων επειδή μικροδείχνω αρκετά και το θεωρώ λίγο τροχοπέδι αυτό στην πορεία μου. Πέρα από μια ματαιοδοξία που μπορεί να έχουν κάποιοι στη ζωή τους που τους αρέσει να μικροδείχνουν, ξέρω εγώ, και τέτοια, δεν θεωρώ ότι μου προσθέτει κάτι. Γι' αυτό και δεν την κρύβω την ηλικία μου. Δεν με νοιάζει ποτέ να μικροδείξω, ας πούμε. Δεν θεωρώ ότι με βοηθάει κάπου. Μέχρι τώρα σου έχει λείψει η τηλεόραση? Μου έχει λείψει η τηλεόραση γιατί μου αρέσει. Την αγαπάω την τηλεόραση. Είναι ένα μέσο που μας έκανε γνωστούς. Δεν μπορούμε να την απορρίπτουμε. Πέρασαμε καλές εποχές. Βγάλαμε καλά λεφτά. Είπες για τις οικονομικές εκκρεμότητες. Πολλοί συνάδελφοι σχλωστούν χρήματα από την τηλεόραση. Στην τηλεόραση συνέβαινε και λίγο παλιότερα. Δηλαδή είναι γνωστό ότι εμείς μπορεί να πληρωνόμασταν και τις καλές εποχές. 6 με 8 μήνες μετά την προβολή του επεισοδίου. Έτσι. Απλώς τώρα συμβαίνει, έχει ανοίξει και συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα. Έχεις κινηθεί καθόλου με να διεκδικήσεις τα χρήματά σου από τη δικαίωση? Όχι, μωρέ, δεν είμαι, ξέρω, αυτό το. Αυτή τη ιδιοσυγκρασία, χωρίς να κατηγορώ ότι μπορεί κάποια στιγμή, αν κάποιος αισθανθώ ότι με κοροϊδεύει, ότι ξέρω, αλλά όταν ξέρω ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορώ να πάω να τον πατήσω τον άλλον παραπάνω στο λαιμό. Φαντάζομαι στον δρόμο σε φωνάζουν Μιχαλάκη ακόμα, έτσι? Όχι πολύ. Τώρα μετά από τόσα χρόνια, ίσως κάποια νέα παιδιά που βλέπουν τις επαναλήψεις και
μας μαθαίνουν τώρα. Ωραίο είναι, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι αρνητικό. Κακό είναι ότι δεν πληρωνόμαστε από αυτό ουσιαστικά. Δηλαδή παίρνουμε, που είμαστε η μόνη χώρα παγκοσμίως που πρέπει να συμβαίνει αυτό, παίρνουμε ένα τελείως συμβολικό ποσό. Όταν λέμε συμβολικό, απολύτως συμβολικό για τις επαναλήψεις όλων αυτών των σειρών. Μερικά ευρώ. Μερικά ευρώ, έτσι όπως το πες. Κάτω από πέντε. Θέλεις να τις δεις όλες μαζεμένες πάνω στα βουνά! Η Επίδαυρος είναι ένας πολύ ιερός χώρος. Ο Σάκης Ζουβάς είχε παίξει στην Επίδαυρο και έχει συζητηθεί και έχουν προτείνει διάφορους τραγουδιστές να παίξουν την Επίδαυρο. Εσύ συμφωνείς με αυτό? Είναι ιερός χώρος για τους τοπιούς. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος μπορεί να το δει έτσι. Με αυτή τη λογική και ο Βέγκος δεν είχε τελειώσει σχολή, αλλά ήταν εξαιρετικός. Το οποίο να μην έχει παίξει στην Επίδαυρο, δηλαδή. Το μόνο που διαφώνησα εγώ είναι ότι ο Σάκης βραβεύτηκε τότε με το βραβείο αρχαίου δράματος. Μπορεί να ήταν πολύ καλός, δεν το συζητάω, δεν την είχα δει την παράσταση. Όταν υπήρχαν και κάποια άλλη εμπειρία ηθοποιοί, βγάλει ένα βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Μην δίνεις γενικά το βραβείο του αρχαίου δράματος σε έναν άνθρωπο που το κάνει πρώτη φορά. Λοιπόν, εννοείται, μας έχει πει πολλά ακόμα ο Σταύρος, αλλά θα το δούμε, το έχουμε σε δύο μέρη το βίντεο, θα δούμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Γιατί πρέπει να δώσω το λόγο στο Λενάκι μας. Τι κάνεις, αγαπημένο μου? Είμαι καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε καλά? Πολύ, πολύ καλά. Χαίρομαι. Θα γίνουμε καλύτερα μαζί σου. Θα γίνουμε καλύτερα. Έτσι, πριν έρθω εδώ, διάβαζα για μια έρευνα που έγινε στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς και στην έδρα της παιδιατρικής και έλεγε ότι οι βάσεις της παιδικής παχυσαρκίας μπαίνουν από την εγκυμοσύνη. Που σημαίνει ότι μια γυναίκα η οποία έχει περιττά κιλά, αυτό θα το βγάλει και στο παιδί της. Εδώ βλέπουμε μία από τις μεθόδους που έχουν τα φιγκούρα κλίνικα, γιατί μιλάμε για αδυνάτισμα αλλά και αντιγύρανση μόνο με ιατρικές μεθόδους, τα ιατρία μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σέρες, και μπορούμε πραγματικά πλέον να προλάβουμε, αλλά φυσικά και να αντιμετωπίσουμε ό,τι υπάρχει στην εξωτερική μας εμφάνιση που μας ενοχλεί. Σήμερα μπορούμε να πούμε δύο λόγια για το Figura Derma Lift, ακριβώς γιατί είναι μία μέθοδος ανέμακτου lifting που με τη βοήθεια των υπερήχων μπορεί να δράσει ακριβώς στη στιβάδα που δημιουργούνται οι ρητίδες, να τις επανορθώσουμε και να μην αφήσει κανένα σημάδι. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, και να χάσουμε κιλά αλλά και να διώξουμε τα σημάδια του χρόνου. Μιλάμε πάντα για ιατρικά πρωτόκολλα, μιλάμε για μηχανήματα που έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα στο σώμα, αλλά πάντα θα θυμόμαστε ότι δεν γίνονται θαύματα. Τα Figura Clinical λοιπόν θα δώσουν τη δυνατότητα σε όσους φίλους και φίλες μας παρακολουθούν να δοκιμάσουν τα ιατρικά μας πρωτόκολλα με δύο ιατρικές θεραπείες ολοκληρωμένες για το σώμα, απολύτως δωρεάν από εμάς για σας, και επιπλέον 30% έκπτωση σε κάθε πρόγραμμα αδυνατίσματος που θα κλείσετε πριν το Πάσχα. Είναι μία προσπάθειά μας να δοκιμάσετε πώς γίνεται να αλλάξει το σώμα σας, ακόμα και αν μπαίνουμε σε μια περίοδο διακοπών, και αυτό το αποτέλεσμα να έχει διάρκεια. Υπάρχει τρόπος, λέμε λοιπόν, ακόμα και όταν μια γυναίκα είναι στην εμμηνόπαυση, για παράδειγμα, που παίρνει κάποια κιλά και συσσωρεύονται όλα στην περιοχή της κοιλιάς και γίνεται η περίφημη φιγούρα μήλο, που λένε οι διαιτολόγοι, να απαλλαγεί από τοπικό πάχος, να απαλλαγεί από κυταρίτιδα και να αποκτήσει ένα σώμα όπως ήταν σε νεότερα χρόνια. Στα Figura Clinical φροντίσαμε να έχουμε όλα όσα χρειάζεται, όσα μας δίνει μάλλον η επιστήμη, όλα τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις ατέλειες του σώματος. Πλέον η παχυσαρκία έχει χαρακτηριστεί παγκοσμίως ασθένεια και το καλό νέο είναι ότι στα Figura Clinical δοκιμάσαμε και φέραμε επαναστατικές μεθόδους. Μία από αυτές είναι το Derma Lift, το οποίο θέλω να σας πω ότι εφαρμόζεται και στο σώμα με εξαιρετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της χαλάρωσης. Έχουμε παρουσιάσει κατά καιρούς το Figura Lipofight. Έχουμε ενέσιμες μεσοθεραπείες που δεν πονούν, δεν αφήνουν σημάδια και πραγματικά μπορούν να μειώσουν σε τεράστια ποσοστά το σωματικό βάρος. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι τα εργαλεία υπάρχουν, η γνώση υπάρχει. Τα Figura Clinical στο 210-36-52.000 που είναι στο Κολωνάκι, στο 2310-22-30-50 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο 2321-0-63-800 που είναι στις Σέρες, σας χαρίζουν σήμερα δύο ολοκληρωμένες ιατρικές θεραπείες απολύτως δωρεάν για το σώμα, για αδυνάτισμα, για κυταρίτιδα, για σύσφυξη, ό,τι εσείς επιθυμείτε. 30% έκπτωση για όσους καλέσουν από την εκπομπή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα αδυνατίσματος κλείσετε πριν το Πάσχα, ώστε να μπούμε και με αυτή τη μικρή δικαιολογία στην περίοδο των διακοπών και να χαρούμε τις λιχουδιές του Πάσχα, αφού όλοι θα ξεφύγουμε και δεν πειράζει, λέμε.
Τα Φιγκούρα Κλίνικα λοιπόν στο Κολονάκι και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις Σέρρες έχουν υπερσύγχρονα ιατρία που πραγματικά βλέπουμε καθημερινά. Άνθρωποι να χάνουν βάρος, άνθρωποι να μειώνουν γενικώς τον όγκο του σώματός τους, να μειώνουν ακόμα και να διώχνουν ακόμα και τα σημάδια του χρόνου από το πρόσωπό τους με ενέσιμες αλλά και μη επεμβατικές μεθόδους με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Οι ιατρικές θεραπείες που σας δίνουμε δώρο σήμερα, δύο. Μιλάμε για μη επεμβατικές, μιλάμε για αποτελέσματα τα οποία μπορούν να έχουν και μια απώλεια της τάξης των 3 και 5 κιλών, ακόμα και με τις δύο θεραπείες. 30% έκπτωση γιατί είναι περίοδος ανταλλαγής δώρων, το Πάσχα. 2-10 θυμίζω 36-52.000 είμαστε στο Κολονάκι. 2-3-10-22-30-50 στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησα λέγοντας ότι η παχυσαρκία κληρονομείται σχεδόν και το βάζω σε εισαγωγικά γιατί ένα ενήλικο άτομο που είναι παχύσαρκο θα κληροδοτήσει μάλλον τα γονίδια της παχυσαρκίας στο παιδί του. Πολλές γυναίκες λοιπόν απορούν πώς είναι δυνατόν ενώ οι ίδιες είχαν πάρει πάρα πολλά κιλά γιατί και το παιδί μου. Γιατί πλέον αποδείχθηκε επιστημονικά ότι η παχυσαρκία μπορούμε να την κληρονομήσουμε από τους γονείς μας παράλληλα με τις συνήθειες που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Μπορούμε λοιπόν όλα αυτά να τα προλάβουμε και στα Φιγκούρα Κλίνικα τα προλαβαίνουμε. Κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα, άνθρωποι αλλάζουν το σώμα τους και μπαίνουν σε ένα σωστό δρόμο και διατροφής αλλά και αντίληψης γενικώς του σώματός τους. Δύο ιατρικές θεραπείες ολοκληρωμένες, απολύτως δωρεάν, από εμάς για σας. 30% έκπτωση σε κάθε πρόγραμμα δυνατίσματος που θα κλείσετε. 2-10-36-52.000. 2-3-10-22-30-50 στη Θεσσαλονίκη. Τα βλέπετε και στις οθόνες σας και θέλουμε να το τολμήσετε πριν το Πάσχα. Να είμαστε φρέσκες και όμορφες. Πάντα. Και προλαβαίνουμε. Πάντα. Εννοείται και προλαβαίνουμε. Έχουμε δύο εβδομάδες. Μπορούμε ακόμα και να μπούμε στην περίοδο των διακοπών με λιγότερα κιλά από αυτά που έχουμε τώρα, γιατί η άνοιξη είναι στην εξέλιξή της και όλοι θέλουμε να νιώσουμε ελαφρύτεροι. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Ελενάκη μου. Λοιπόν, είχαμε ένταση μέσα στο σπίτι. Αλήθεια. Ναι, νομίζω ότι είχαμε μια μικρή ένταση μέσα στο σπίτι. Κοίταξε, μάλωσε με ποιον. Όχι, δεν μαλώσανε. Ήταν αφορά την κριτική και γενικότερα αν ερμήνευσα καλά και για ποιο λόγο δεν άκουγα και κάποια άλλα θέματα. Εντάξει, έχουν αρχίσει πάντως, παιδιά, οι κριτικές. Υπάρχουν, ναι. Γιατί κάλεσε και η κυρία Γκαγκάκη, καλή του κάθε υποψήφιο και κάνουν και κριτική και εκεί πέρα τώρα αντιδρούν. Δεν τη δέχονται όλοι. Ήταν και το live μεταξύ του. Εγώ θύμωσα πάρα πολύ στο live διότι κατάλαβα ότι. Είναι αυτό που έλεγα και πριν στη Βασιλική. Έχουν πάει με άποψη. Και ενώ ακούνε ότι είναι λάθος τονικά, σου λένε όχι, εγώ μια χαρά νομίζω τα είπα. Είναι αυτό που τους είπε και ο Πέτρος ο Κωστόπουλος. Δεν ακούτε. Πρέπει να μάθετε να ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Έχουν πάει πολύ ατίθασα όλα τα παιδάκια. Μεγάλη υπόθεση, παιδιά. Αυτό πρέπει να δουν ότι πήγαν εκεί για να μάθουν. Όχι για να του μάθουν αυτοί. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μάθουν ξαφνικά να μάθουν το Καρβέλα να τραγουδάει. Λοιπόν, για να. Α, να το δούμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Να μου πει ένας άνθρωπος τι να κάνω. Μου είπε τα γυαλιά γιατί τα έβγαλα. Είχες κάποιο θέμα που έβγαλες τα γυαλιά. Τι λέω όχι. Ή μου λέει είχες κάποιο θέμα προσανατολισμού. Τι λέω όχι. Μου λέει κάτι φταίει. Εγώ εντάξει. Εγώ στο επόμενο θα βγω με γυαλιά. Τι έχεις. Την άχη μου ρε το παιδί. Δεν κάνουμε, όταν δεν κάνουμε τίποτα δεν είναι. Ναι, δεν πάρει. Δεν θέλω να μ' αρέσει, αλλά γιατί είσαι. Και τι να κάνω. Δεν καπνίζω. Δεν πίνω. Δεν τραγουδάω. Δεν τραγουδάω. Χωρίς λόγο. Δεν παίζω. Κάποιο όργανο να πάω από εκεί, έχει βαβούρα. Έλα λίγο από εκεί να γελάσουμε. Δεν έχω όρεξη. Αφού βαριέσαι. Θα δω τώρα, θα δω. Μπορεί να πέσω άμα κοιμηθώ. Έλα, περνάει η ώρα και εμείς δεν βαριόμαστε, νομίζεις. Εμένα ξέρεις τι με προβληματίζει. Ότι δεν το αισθάνεσαι. Αυτό δεν ξέρω πώς να το λύσω όμως. Λίγο άχαρες οι κινήσεις, λίγο αμήχανο, λίγο σαν να... Αν κάτσω να τραγουδήσω όπως θέλω εγώ, δεν θα αρέσει τον άλλο. Π.χ. στο δάσκαλό μου. Δηλαδή. Τι είναι αυτό το οποίο εσύ. Κατάλαβες, αυτή είναι η φιλοσοφία του ακριβώς. Με το στυλιάδο. Αν τραγουδήσω όπως θέλω εγώ, θα πάω στον Καρβέλα να του πει τι. Και τους έβαλαν να τα ακούσουν και είπε εντάξει. Δεν κατάλαβα που έχασα τονικά το θέμα μας. Λοιπόν. Τι να πεις μου. Έχουμε και συνέχεια σε λίγο όμως. Θέλω τώρα να καλωσορίσω την κυρία Φώτου και τον κύριο Δελιγιάννη που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε όμορφα πράγματα για νήματα, να μας εξηγήσετε για τα νήματα και
πού χρησιμεύουν και πρόσωπο και σώμα, να υποθέσω, γιατρέ μου. Η πιο σύγχρονη θεραπεία ενέσιμου lifting, η γνωστή μας θεραπεία. Okay. Βέβαια, τώρα έχουμε τα 6D νήματα. Αυτό σημαίνει ότι όταν εισέρχονται μέσα στο δέρμα, οι ακίδες είναι πάρα πολλές, άρα έχουμε μεγάλη ανάρτηση και σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αποτέλεσμα. Και έχουμε και ένα δεύτερο πλεονέκτημα, ότι υπάρχει μια ειδική διαμόρφωση στη βελόνα που λέγεται κάνουλα, άρα έχουμε λιγότερο τραυματισμό και πολύ λιγότερο πόνο. Είναι μια σχεδόν ανέμακτη θεραπεία. Και μιλάμε για το σώμα πάντα, έτσι, γιατί και τα σώμα νήματα, και πρόσωπο. Σε οποιαδήποτε περιοχή υπάρχει χαλάρωση. Έτσι, τα νήματα αρχικά τα είχαμε για το πρόσωπο κυρίως. Ναι. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι έχουμε πάει ένα βήμα μπροστά. Ναι, και υπάρχει φοβερή εξέλιξη. Δηλαδή ουσιαστικά πλησιάζουμε το χειρουργικό mini lifting με τα ίδια αποτελέσματα. Βέβαια πρέπει να μπουν αρκετά νήματα. Ναι. Δεν... Και σε δύσκολες περιοχές όπως η γλουτή, για παράδειγμα. Σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος υπάρχει χαλάρωση ή του προσώπου. Μάλιστα. Και θα έχουμε και δωράκι σε γι' αυτό. Σε αυτό το σημείο, ναι, θα θέλω να δώσω κι εγώ με τη σειρά μου. Με την εντολή του κυρίου Παναγιώτη Δελιγιάννη, του δερματολόγου της κλινικής, οι 10 πρώτες κυρίες που θα τηλεφωνήσουν, που θα στείλουν μήνυμα, τη λέξη Golden στο 697-096-6057, 697-096-6057, θα κερδίσουν 5 νήματα προσώπου ή 10 νήματα σώματος. Αυτά μόνο πραγματοποιούνται στην Golden Clinic και στην κλινική μας Athens Derma Clinic. Πολύ ωραία. Αλλά δεν έχουμε μόνο τα νήματα, έχουμε και άλλες μεθόδους για να φτιάξουμε το σώμα μας, γιατρέ. Είναι? Βέβαια, είναι μια καινούρια μέθοδος που μας έρχεται από την Αμερική, λέγεται Scalp Sure. Ναι. Είναι η εξέλιξη της κρυολιπόλυσης, αλλά η διαφορά ποια είναι, ότι εδώ μιλάμε για λέιζερ. Με 4 κεφαλές ψήξης, με μείον 10 βαθμούς σε κάθε κεφαλή. Μιλάμε για μια συνολική ψήξη σου μείον 40 βαθμούς Κελσίου. Με τα αποτελέσματα να είναι άμεσα και πολύ γρήγορα. Μπορεί να χάσουμε μέχρι και 10 κιλά σε ένα διάστημα ενός μηνός. Άρα μιλάμε για 10 βήματα μπροστά από την κρυολιπόλυση που ήταν απλά μηχανήματα. Και 10 εδώ κιλά. Μιλάμε για λέιζερ. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Βεβαίως. Και 10 κιλά και μιλάμε και πόντους, έτσι δεν είναι και μόνο πόντους, κιλά. Και πόντους, ναι, βέβαια. Έχουμε 40-50% μείωση του λίπους, αλλά αυτό γίνεται σε πολύ κοντινό διάστημα. Στην κρυολιπόλυση θέλαμε 3-4 μήνες. Ναι. Εδώ μειώνουμε το διάστημα κατά πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή το αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε ότι είναι άμεσο σχεδόν. Δηλαδή και από την πρώτη και όλα και από την πρώτη είναι one-off συνεδρία. Σε κάθε περιοχή. One-off σημαίνει one ότι χρειάζεται δεύτερη. Ναι, ακριβώς. Είναι μία. Δηλαδή επιλέγω, ας πούμε, ότι θέλω να... Επιλέγει την περιοχή που έχει περίσσια λίπους, γίνεται η εφαρμογή σε αυτήν την περιοχή και έχουμε μια σημαντική απώλεια κιλών μέσα σε διάστημα ενός μηνός. Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό δηλαδή? Γίνεται μια ψήξη των λιποκυττάρων, η οποία τα λιποκυττάρα ψύχονται, αλλά εδώ έχουμε τη δημιουργία του λέζερ, που είναι πολύ, πολύ πιο αποδοτικό από την κρυολιπόλυση και παροχετεύουν τα λιποκύτταρα μέσω της γιούρης μετά από τον οργανισμό. Αλλά αυτή η διαδικασία γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Το λέζερ βοηθάει να γίνει πιο γρήγορα. Αυτή μας έρχεται από Αμερική. Μάλιστα. Έχει κυκλοφορήσει. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι εγώ θέλω να καταπολεμήσω τοπικό πάχο στην κοιλιά, ας πούμε, έρχομαι από την πρώτη και εκείνη την ώρα, δηλαδή με μετράτε. Από την πρώτη συνεδρία και με το μέτρημα ακόμα θα δείτε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Και όταν τελειώνω τη θεραπεία, η οποία διαρκεί πόσο περίπου? Γύρω τα 45 λεπτά. 45 λεπτά, μία ώρα. Ωραία. Οπότε μετά εξαρτάται από το σχεδιασμό της περιοχής. Μετά από τα 50 λεπτά, λοιπόν, μετρίαμε ξανά και βλέπω ότι έχω ήδη χάσει. Έχετε ήδη χάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό κάποιους πόντους. Κάποιους πόντους, ναι. Και πολύ... τη δεύτερη επίσκεψη πότε μπορούμε να την κάνουμε? Δεν υπάρχει δεύτερη επίσκεψη. Τελειώνουμε την πρώτη. Ναι. Αυτό είναι συγκλονιστικό τώρα. Εννοείται. Μιλάμε για λέιζερ, είναι διαφορετικό. Ναι. Όσο περνάει ο καιρός γίνεται καλύτερο, με αυτή την έννοια, ναι, δηλαδή. Και ξέρετε, οι περισσότεροι για 10 κιλά πάμε. 10 κιλά θέλουμε να χάσουμε. Ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δηλαδή αυτό που θέλουμε. Ένα μέσο όρο πολύ συνηθισμένο. Σε πόσο χρονικό διάστημα έχουμε το πλήρες αποτέλεσμα, ολοκληρωμένο μέσα αποτέλεσμα? Μέσα σε ένα μήνα. Μέσα σε ένα μήνα. Αυτό λέω. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι λίγο πιο γρήγορη από την κλασική κρυολιπόλυση. Δηλαδή, έτσι όπως το λέτε, κάθε μέρα θα σηκώνουμε και πιο αδύνατος. Έτσι είναι. Ναι. Σωστά. Σωστά. Θέλει, δίνεται μαζί και κάποια ιδιαίτερη διατροφή ή κάτι που πρέπει να προσέξουμε? Ουσιαστικά, εγώ είμαι της άποψης ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει και μια μίνιμουμ διατροφή. Ναι. Δεν λέω να μπούμε σε μια αυστηρή δίαιτα, αλλά μια υγιεινή, ναι, διατροφή πρέπει να την έχεις. Και πες ότι έχεις το αποτέλεσμα των 10 κιλών. Μετά, αν αρχίσεις και κάνεις μια διατροφή υψηλής θερμίδας, θα τα ξαναπάω. Ξαναβάζω και στο ίδιο σημείο. Μπορεί να ξαναβάλω. Ναι. Ναι.
Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις τέτοια ταχύτητα στην απώλεια και ξαφνικά αλλάξεις δύο νούμερα κάτω, πας έτσι, να τα λέμε τα πράγματα, δηλαδή 10 κιλά. Δεν μιλάμε όμως για δίαιτα εξαντλητική, μιλάμε για μια καλή μια σωστή διατροφή. Μια σωστή διατροφή που έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχουμε. Είναι λογικό δηλαδή το να κάνω αυτή τη θεραπεία και να πάω να πλακώσω μετά 20 χάμπουργκερ και 4 πίτσες και 7 παγωτά. Και μακαρονάδες, βάλει και μακαρονάδες. Έτσι. Λοιπόν, οπότε τα 10 κιλά που συζητάμε και το λίπος που χάνουμε είναι πάρα πολύ πόντι. Δηλαδή, μιλάμε ότι αλλάζει η καρταρόμπα μας χαλαρά. Δεν πας να ξαναφάς μωρέ μετά. Η ταχύτητα είναι. Το παγωτάκι όμως. Ξέρεις όμως, αυτές τις περιπτώσεις, ανθρώπους που παλεύουν με δίαιτες πολύ καιρό και δεν χάνουν και έχουν αυτή τη λύση, το εκτιμούν δεόντως, θα πρέπει να σου πω. Νομίζω ότι σου δίνει και μια συναισθηματική τόνο, ένα κίνητρο. Αν δεις τον εαυτό σου όμορφο, με άλλα ρούχα, πιο σεξι, πιο αυτά, εννοείται. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε πάλι προσφορά, δωράκι. Στις 10 πρώτες κυρίες που θα τηλεφωνήσουν τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το 210-80-80-201, 210-80-11-341, θα κερδίσουν μία συνεδρία PO από την προσφορά Sculpture που δίνουμε τόση ώρα από τον γιατρό μας, από τον κύριο Δελιγιάννη. Οι 10 πρώτες κυρίες που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 210-80-80-201, 210-80-11-341, θα κερδίσουν μία συνεδρία PO από την προσφορά Sculpture. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πήρατε μια πολύ μικρή γεύση, ναι, Θοδωρή μου. Εγώ έχω θέμα. Τι θέμα έχεις? Περιμένω με αγωνία να δω τι θα γίνει σήμερα, αν θα συνεχίσουν το ίδιο βιολί. Να δω ποιοι είναι οι καθηγητές. Οι μαθητές ή οι καθηγητές είναι μαθητές. Εγώ ξέρεις τι περιμένω. Θυμάσαι τι μας είπε χθες το κορίτσι μας εδώ, η Πολίνα, ότι είχε μια πολύ ζεστή και ενδιαφέρουσα κουβέντα. Τώρα βλέπω και τον Γιάννου. Σταύρος, έτσι. Ναι. Σταύρος Γιάννου. Κάναν μια πολύ ωραία συζήτηση, είπε εδώ. Ναι, και μίλησε για το bullying που είχε δεχθεί σε μικρή ηλικία. Και ψυχολογικό και σωματικό. Στο σημερινό επεισόδιο είναι. Δεν ξέρω, ελπίζω ότι θα το δω. Γιατί χθες περίμενα να το δω, δεν το είδα. Γυρίστηκε χθες προφανώς μέχρι να μεταρρυθεί. Χθες είχαν την κουβέντα το πρωί, οπότε δεν πρόλαβα να το δω. Παιδιά, χθες, επειδή ήταν και η μέρα που ήταν μετά το live στην ουσία, ήταν προς πίσω. Ήταν δύο μέρες πέσανε πάρα πολύ. Σωστά. Ενώ τώρα σήμερα θα έχουμε το 24ωρο το τελευταίο. Οπότε λοιπόν, ό,τι μάθαμε χθες. Και είναι και αυτό να γίνει αξιολόγηση των ερμηνεών και εκεί βλέπουμε και τους χαρακτήρες βεβαίως. Εκεί βλέπουμε τώρα και τις αντιδράσεις, βλέπουμε ότι. Ο Στυλιανός δεν έχει διάθεση να είναι με τους άλλους, τον ενοχλεί που καπνίζουν, τον ενοχλεί που παίζουν. Και έχουμε και, και το μοίρασμα των τραγουδιών. Πρέπει να έχουμε κάποια στιγμή και τα τραγούδια. Τώρα είναι ντουέτα, θα επιλέξουν οι καθηγητές. Οι καθηγητές και είναι και ντουέτα, όπως είπαμε. Λοιπόν, περιμένουμε με αγωνία 9:45 να δούμε το επεισόδιο. Και πάμε στον Κωστή μας τώρα να μοσχομυρίσουμε λίγο. Λοιπόν, πρέπει να μετονώσεις, γιατί λίγο αρχίσεις και πέφτω. Λοιπόν, θα αρχίσω εδώ το φίλο μου να αρωματίζει. Έλα, πάμε. Λίγο τόνος εμάς. Το πήρα. Πάρε την άβρα όλοι. Έτσι. Και να δώσουμε και στις κυρίες ένα άρωμα εκεί πέρα να αρωματιστούν, γιατί όχι. Αλλά αυτό είναι λίγο πιπεράτο. Να κάνω στην άκρη να βγούμε για τις κυρίες. Ναι. Κάνεις την άκρη να περάσω. Θα αρωματίσεις τώρα. Έλα, όλο το σύντομο. Άρωμα πάρτι. Ποιο είναι λοιπόν, αυτό? Το 6.32 κορίτσια μυρίζει υπέροχα. Λοιπόν, καταπληκτικό είναι. Αχ, μοσχομυρίζει. Πολύ ωραία. Και το δικό μου, και το δικό μας καλό ήταν. 6.32, άστο το μου. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε στους φίλους μας. Έχουμε να πούμε καταρχήν ότι επιλέγουμε τα αρώματά μας βάσει δύο πράγματα. Καθορίζουν αν θα σου κάτσουν Κλεοπάτρα μου και Χριστίνα μου, που στις γυναίκες ενδιαφέρουν και περισσότερο τα αρώματα άψογα πάνω στο δέρμα τους. Ή αν όχι. Αν έχετε παρατηρήσει, μπορεί να φοράτε το ίδιο ακριβώς άρωμα και στη μία να μυρίζει τέλεια και στην άλλη να μυρίζει καθόλου. Παιδιά, δύο πράγματα είναι η λιπαρότητα και το pH του δέρματος. Mm. Τη λιπαρότητα μπορούμε να τη δούμε κατευθείαν μια ματιά. Το pH του δέρματος κατά βάση, όταν έχουμε ανοιχτό χρωμοδέρμα, τίνει να γίνει ουδέτερο. Όταν είναι πιο σταρένιο, είναι βασικό προς ουδέτερο. Οπότε στα ουδέτερα pH προτιμάμε τα αρώματα τα οποία καταλήγουν στη βανίλια, γιατί δεν πικρίζει η βανίλια και έχει μέγιστη απόδοση στο άρωμα. Όταν είναι πιο σταρένια, για να δέσει υπέροχα και να έχουμε μέγιστη απόδοση, χρησιμοποιούμε αρώματα με πιπεράκια. Π.χ. το 651. Μόλις κάτι. Αυτό που τώρα μας ψέκασες, το τελευταίο. Έχει γεθεμία αυτό περισσότερο μέσα που σου άρεσε. Αυτό δεν το έχεις ξαναμυρίσει. Δεν το έχεις ξαναμυρίσει. Είναι το 6.51, αυτό βγάζει. 6.32. Ναι, συγγνώμη, 6.32 είναι εδώ. Αυτό παίρνει στον αέρα. Αυτό δεν μας το έχεις ξαναμυρίσει. Όχι, πρώτη φορά είναι. Αυτό είναι εξαιρετικό. Αυτό είναι το αντρικό. Ναι, το έχουμε δει το 42, το αντρικό. Μακάρι να μπορούσαν να μιλήσουν και τηλεθεατές. Και θα βγάλω και φανταστική προσφορά για τους τηλεθεατές. Έλα, άντε να σας ακούσουμε. Είναι το αγαπημένο σας άρωμα, ή το 651 ή το 662, άμα θέλουμε να μυρίζουμε την πούδρα, ή το 632 που άρεσε και στην Κλεοπάτρα. Το γαλακτοματάκι μας, το αφρόλουτρο και το σαπουνάκι καθαρισμού προσώπου, όλα παιδιά στα 15 ευρώ. Και αν σκεφτείς, Κλεοπάτρα μου, ότι 12 ευρώ έχει μόνο το άρωμα, με άλλα 3 ευρώ ουσιαστικά παίρνεις άλλα 3 προϊόντα και έχεις τα καλλιτικά σου για το μήνα σου. Και μπορείς να κρατήσεις το άρωμα και τα άλλα προϊόντα να τα κάνεις και ένα δωράκι.
βγαίνει και πεσαλή. Αν θε να κάνει δωράκια στην Κλεοπάτρα μου και θε να τα στείλει σε μια φίλη σου, εγώ, μπορεί, αν πάρει ένα δεύτερο σετάκι, να σου κάνω εμεί εντελώ δώρο τάξη αποστολή. Οπότε θα το κάνω και τι κρέμε. Γιατί δεν τι κάνει δώρο με τι κρέμε. Αφού όπω έχω πει το μυστικό. Και το ξέρει και η Χριστίνα και μου το εκμετιστηρεύτηκε και το χρησιμοποιεί, είναι ότι βάζουμε το γαλάκτο με το μπανάκι μα, όταν ανοίγουν οι πόροι του δέρματο, το βάζουμε ω βάση, αρωματιζόμαστε, λειτουργεί ω βάση το γαλάκτομά μας και έχουμε πολύ μεγαλύτερη διάρκεια στο άρωμα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Αν δεν κοιμηθείτε στο σπίτι σας το βράδυ, κάντε το αυτό βράδυ και ξαπλώστε σε όποιο κρεβάτι ξαπλώσετε. Το άρωμά σας δεν θα φεύγει από τα σεντόνια ποτέ. Θα μείνει για πάντα, να το θυματίζει. Ναι, μέσα πέντε τα σεντόνια. Κλείνει σπίτια, κανονικά. Λοιπόν, όπως είπαμε, 15 ευρώ και τα 3 προϊόντα μαζί και τα 4 προϊόντα μαζί και το αγαπημένο σας άρωμα και το γαλάκτωμα και το αφρόλουτρο και το σαπουνάκι καθαρισμού προσώπου το στέλνουμε στην πόρτα σας. Και αν θέλετε και να μας γνωρίσετε, να δείτε και την τεχνολογία. Έχουμε φυσικά πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία είναι σε όλη την Ελλάδα και όσοι φίλοι είναι κοντά, καλό θα είναι να μας επισκεφτούν και να τα γνωρίσουν από κοντά για να βρουν πραγματικά και τις μυρωδιές οι οποίες αντιστοιχούν στο δέρμα τους και θα εντυπωσιάσουν. Και εγώ θα πρότεινα, παιδιά, όσοι είμαστε εδώ στην Αθήνα, να πάνε στον Πειραιά, στο Σωτήριος 25, για να γνωρίσουν και το τεχνολογία μας, το μηχανήματος που έχουμε εκεί και σερβίρουμε τα αρώματά μας και πραγματικά είναι σίγουρο ότι θα τους εντυπωσιάσει. Ή αλλιώς θα σέρνουν και στην Γλυφάδα, Λαζαράκι 10, που είναι τα κεντρικά μας, το διοικητικό. Και μπορεί να τύχει να είμαι κι εγώ εκεί και να δώσω τη συμβουλή μου, Χριστίνα μου, στους φίλους μας που θα έρθουν. Το καλύτερο είναι αυτό για να βρείτε και ακριβώς το άρωμα που σας ταιριάζει. Γιατί εγώ μπορεί να έχω μια πρόταση, αλλά άλλο είναι το δερματάκι το δικό σας. Εσύ, Χριστίνα μου, είπαμε, τα αρώματα που φοράς εγώ με το που μπαίνω και τα χρησιμοποιείς μπαίνω στο στούντιο, το καταλαβαίνω κατευθείαν ότι πέρασε η παιδιά η Χριστίνα από εδώ τέλος. Το άρωμά της. Αλλά γενικότερα σε να σου αρέσουν και τα πιο φλωρά αρώματα. Δηλαδή και το X50 είναι ένα άρωμα που βγάζει τριαντάφυλλο για σεμί μιμόζα, που παντρεύονται υπέροχα στις μεσαίες νότες. Και τώρα, γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι καλοκαίρι. Έχει ανοίξει ο καιρός, έχει ζέστη, έχει ήλιο. Θέλουμε αρωματάκια ανανοτικά, να φρεσκάρουμε. Όταν εποχιακό άρωμα λένε, τι σημαίνει? Όταν μπαίνουν πιο ανοιχτός καιρός και έχουν περισσότερες ζέστες ή προτιμάμε τα απόλυτα λουλουδά τα αρώματα, είτε τα πιο φρουτένια, να έχουν τα φρούτα έντονα. Ωραία, δηλαδή ένα άρωμα φανταστικό που βγάζει φράουλα βατόμουρ, θα στο φέρω την επόμενη φορά. Και καταλήγει στη βανίλια Μαγαδασκάρης, που παντρεύεται υπέροχα με τόκαμπης και αμύγδαλο και αφήνει μια αίσθηση από κεκάκι. Είναι φανταστικό, παιδιά. Ποιο δηλαδή, άρωμα είναι αυτό? Το 7-13. Θα είμαστε για φάγωμα. Θα είμαστε για φάγωμα, δηλαδή. Το 7-13 το σημείο. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και προσφορά. Πάμε, Κωστή, να εκμεταλλευτούμε. Ξαναλέμε στους φίλους μας. Καλέστε μας τώρα στον αριθμό που βλέπετε και παίρνετε το αγαπημένο σας άρωμα ή το άρωμα της Κλεοπάτρας και της Χριστίνας. Το 651, το 659, το 662 που βγάζει πουδρίτσα. Το γαλάκτωμα που, όπως είπαμε, το χρησιμοποιούμε το μπανάκι και βάζουμε πάνω το άρωμα. Το αφρόλουτρο και το σαπουνάκι καθαρίζουν προσώπου, όλα μαζί στα 15 ευρώ. Χριστίνα μου, είναι μια καταπληκτική προσφορά, όπως είπαμε. Και όχι μόνο, έχουμε και κάτι άλλο, δεν έχουμε? Έχουμε για όσους πάρουν και το δεύτερο σετάκι και κάνουμε τα 30 ευρώ, εκτός ότι έρχεται δωρεάν στην πόρτα τους, μπαίνουν κατευθείαν και στο διαγωνισμό της εκπομπής μας εδώ με το iPhone 7, λένε λαμπύρι και μπαίνουν στο